Τότε. Την αγαπώ. Καλά, σήκω τώρα να πάω στο κρεβάτι σου. Την αγαπώ. Θα πάω να τη βρω. Πού, στην Αυστραλία. Και στην άκρη της γης. Εκείνη η άκρη της γης. Γρηγόρη, ήρθε η ώρα να σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Τι. Ξέρεις γιατί η Βίκη πήγε στην Αυστραλία. Πήγε να βρει το μεγάλο έρωτα της ζωής της, είναι αραβωνιασμένη, σε να μην απαντρεύεται. Και τι με νοιάζει εμένα τι κάνει αυτή η Βίκη, πού την ξέρω, εγώ για τη Στέλλα σου μιλάω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε από την αρχή. Και η Στέλλα πήγε στην Αυστραλία για να βρει το μεγάλο έρωτα της ζωής της. Και η Στέλλα είναι αραβωνιασμένη σε να μην απαντρεύεται. Νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι σουρωμένος. Ρε, ακούς που σου λέω. Πάει Στέλλα, πάπαλα. Εγώ θα πάω να τη βρω. Καλά, προς το παρόν πήγαινε να ξεραθείς, να ξεραθώ κι εγώ. Θα ξεραθώ. Αλλά θα πάω να τη βρω. Γρηγόρη. Γρηγόρη. Ξύπνα, ξύπνα, σου πω νέα. Τι ώρα είναι. Από πότε κοιμάμαι. Από χθες, έλα, έλα, ξύπνα, σου έχω νέα. Πήγα και ρώτησα για εισιτήριο για τη Μελβούρνη. Ζαράκο μου, αγόρι μου, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Λοιπόν, το φθηνότερο ξεκινάει από 2.000. Μόνο, αποκλείεται. Ευρώ. Α, ευρώ. Δηλαδή δραχμές. Πάνω κάτω κάνα 700. Χιλιάδες, ε. Πρώτη θέση. Τι πρώτη, ρε, οικονομική με τον Μπούγιο. Η πρώτη έχει πάνω από 100.000.000. Φθηνότερο από την οικονομική δεν έχει. Εγώ δεν με νοιάζει. Και όρθιος πάω. Με τις αποσκευές μπορούν να με βάλουνε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πας. Με πλοίο. Μπράβο, με πλοίο. Ξέρεις τι πλοία πάνε εκεί. Κάτι κρουαζιερόπλοια να σου φύγει μαγιά. Το πλοίο της αγάπης μπροστά τους είναι απλή μαούνα. Και θα είναι ακριβά, ε. Η τουριστική, κατάστρωμα δηλαδή, με sleeping bag, ξεκινάει από 1,5 εκατομμύριο. Τζίφος και το πλοίο. Υπάρχει βέβαια κι άλλος τρόπος να πας. Σχεδόν τζάμπα. Λέγε, Λάζαρε. Πρόσεξέ με. Ξεκινάς από τον Πειραιά και πας με το βαπόρι στη Χίο. Από εκεί, με καΐκι στη Σμύρνη. Διασχίζεις μοτοστόπ την Τουρκία. Το πολύ πολύ να σε επιδείξει κανένας Τούρκος νταλικέρης. Δεν πειράζει, για την αγάπη σου θα κάνεις θυσίες. Φτάνεις στο Ιράν. Με καμήλα, περνάς στο Πακιστάν. Αν την γλιτώσεις από τους τρομοκράτες, χώνεσαι Ινδία. Με ελέφαντα, κατεβαίνεις νότια, με μία πυρόγα περνάς απέναντι Σριλάνκα, με μία φελούκα, σε τρεις μέρες πιάνεις η Άβαν, ξεφύγεις από τους Καρχαρίες. Ε, από εκεί η Αυστραλία είναι απέναντι. Και κολυμπώντας πλοιολόγος. Πιο πολύ με τρομάζει το Πειραιάς Χίος. Υπολόγισε ότι αν φύγεις αύριο με το απογευματινό. Σε 6 μήνες σε Μελβούρνη. Σε τι κατάσταση. Με μια ψιλοχολέρα, μια ψιλοπανούκλα, λίγο τραυματισμένος, λίγο βιασμένος. Αλλά σημασία έχει ότι θα έχεις φτάσει. Λοιπόν, τι λες. Καλά. Θα περιμένω καμιά εβδομάδα μήπως πάρει τηλέφωνο. Κι εγώ έτσι λέω. Λάζαρε! Λάζαρε! Παρόν! Κοίτα, εγώ το πήρα απόφαση. Θα φύγω. Όπα. Περίμενε. Επιστρέφω αμέσως. Σε ποιο μιλάς. Τίποτα, είναι μια γκόμενα. Έχω πέσει πολύ χαμηλά μαζί της. Λοιπόν, κοίτα. Εγώ το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί και τελικά θα φύγω. Σήκωσα ό,τι λεφτά είχα στην τράπεζα. Κάτσε. Θα φύγεις να πας πού. Πού να πάω, μωρέ. Στη Μελβούρνη. Θα πάω να βρω τη Στέλλα. Ψάξε, ψάξε. Δεν θα τη βρεις. Θα τη βρω. Έχω το τηλέφωνο στη δουλειά. Μίλησα και με τη φιλενάδα της. Και τι σου είπε, ότι είναι εκεί. Μου τα μάσαγε. Ε, μα τι θα σου τα έκανε. Λοιπόν. Κάτσε, ρε Γρηγόρη. Εδώ στο χολαργό πας και το κουβεντιάσεις κανένα δεκάλεπτο. Όχι τα καμπάμ στην Αυστραλία. Πολύ το κουβέντιασα, δεν πάει άλλο. Είμαι αποφασισμένος. Και ξέρεις ποιος με έπεισε ότι κάνω αυτό που πρέπει. Ο Νταλάρας. Ήρθε ο Νταλάρας και δεν με φώναξες. Ξέρεις τι λέει σε ένα τραγούδι. Θα έρθω να σε βρω όπου και να είσαι. Ναι. Και σε ένα άλλο λέει,
Έχω έναν καφενέ στο λιμανιού την άκρη. Τι σχέση έχει αυτό με μένα? Όχι, λέω, αφού κάνεις ό,τι σου λέει ο Νταλάρας, γιατί δεν παραδειγματίστηκες από αυτό το τραγούδι? Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσω άλλο. Σε περιμένει και η... Όχι, θα το ξανασυζητήσουμε, εντάξει? Είμαι αποφασισμένος. Όχι, θα το ξανασυζητήσουμε! Καλά. Έτοιμος για κατάδυση? Σαράκο. Τα Σαράκο, εγώ φεύγω. Εντάξει, μ' άκουσες. Φεύγω. Γύρω να δες, φέρε μου 5 σουβλάκια. Ευχαρίστω, αλλά δεν ξέρω πότε θα γυρίσω. Τα 10-10. Δεν σ' ακούει. Καλά. Πες του το πρωί ότι έφυγα. Εντάξει. Ποιος είσαι, σε ξέρει? Με ξέρει. Πες του... έφυγα για Αυστραλία. Έγινε. Άντε, γεια. Τα λέμε. Βρήκες τίποτα για φαΐ? Στο ψυγείο έχει κάτι κόκκινα αυγά. Ο άλλος ξύπνησε? Ποιος είναι ο άλλος? Καλάς. Α, λες το παιδί που... ναι, έφυγε. Σου μίλησε το βράδυ, αλλά κοιμόσουν. Πού πήγε? Μωρέ, μου είπε. Αλλά δεν θυμάμαι. Σε ένα νησί. Νησί? Ναι, ναι. Ένα νησί από Α. Έγινα. Όχι, όχι, έγινα. Έβια. Όχι, όχι. Μεγάλο νησί. Κρήτη. Όχι, όχι. Πολύ μεγάλο από Α. Καλά στο, δεν πας γιατί ρόβιτες? Όχι, Αυστρία. Η Αυστρία, μωρία, σχεδόν είναι Χερσόνησος. Χα, το θυμήθηκα. Αυστραλία. Και τι σχέση έχει? Αυστραλία? Ναι, έτσι μου είπε. Σου είπα ότι πάει η Αυστραλία? Ναι. Με έκαψες, Νταλάρα, με έκαψες! Εμένα λες, Νταλάρα? Πού να το ψάξω, πού να έχει φτάσει τώρα? Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Αυτό ήταν, Μίτσο. Μείναμε μόνοι μας. Μαζί θα γυράσουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ ζεις και 80 χρόνια. Οπότε, εσύ θα με θάψεις. Ήρθα να μιλήσω του Γρηγόρη. Λυπάμαι, έχασες. Γιατί? Ο Γρηγόρης είναι στην Αυστραλία. Τι? Πήγε να σε βρει, νομίζει ότι είσαι εκεί. Πήγε να με βρει στην Αυστραλία, πότε έφυγε? Χθες τη νύχτα. Τώρα θα γυρνάει στα στενοσόκακα της Μελβούρνης. Δεν έχει στενοσόκακα. Αυτό βρήκες να μου πεις. Έχασα τον άνθρωπό μου, καταλαβαίνεις? Έφτασε μέχρι την Αυστραλία για να με βρει. Τι καιρό έχει στην Αυστραλία? Στη Μελβούρνη θα κάνει κρύο.
Ούτε μπουφάνα δεν πήρε. Έλα, μην αρχίζεις. Θέλω και πολύ να τα μπήξω. Δεν μπορώ, μου λείπει. Θα γυρίσει, τι θα κάνει. Τα βράδια τον περίμενα από τη δουλειά. Μου φέρνε σουβλάκια. Θες να πάω να σου φέρω? Καθόμασταν μετά εδώ. Τα κουτσοπίναμε. Ένα και εμείς τώρα δεν τα κουτσοπίνουμε. Λέγαμε μαλακίες. Τι να κι εσύ τώρα δεν λες. Μου χάιδευε τα μαλλιά. Σου χάιδευε τα μαλλιά? Χωρίς παρεξήγηση. Του άρεσε να παίζει με το λοφείο μου. Πώς? Έτσι? Α, σαν να νιώθω το χέρι του. Πες πως είμαι ο Γρηγόρης. Μετά μου κάνε μασάζ. Σου κάνε μασάζ? Χωρίς παρεξήγηση. Στους ώμους που πιάνομαι. Ήξερε τρομερό μασάζ. Κι εγώ ξέρω. Σαν τον Γρηγόρη αποκλείεται. Όχι, έχω δυνατά χέρια. Κάτσε να δεις. Σ' αρέσει, δες. Σαν να είναι εδώ ο Γρηγόρης. Νιώθεις καλύτερα? Ναι, πολύ. Λίγο πιο δεξιά. Μετά, πάντα χωρίς παρεξήγηση, ξαπλώναμε μαζί στο κρεβάτι μου. Εγώ φταίω που κάθομαι και σε λυπάμαι. Κακούργα, εξαιτίας σου έφυγε. Και τώρα θα τουρτουρίζεις τις χιονισμένες λεωφόρους της Μελβούρνης. Τις φάμπρικες της ξενιτιάς μες στον υδρό τα λιώνω. Καλησπέρα. Για να το λες εσύ. Είναι εδώ ο Γρηγόρης. Τι είναι εσύ? Sorry. Ποια είσαι ρε παιδάκι μου? Η Στέλλα, πες το, από Μελβούρνη. Ποια? Ναι, καλά. Μας τα πάνε κι άλλες αυτά. Είσαι στο κόλπο. Έχεις δίκιο, αλλά εγώ είμαι η πραγματική Στέλλα. Ταυτότητα. Καλό ταξίδι. Πού είναι ο Γρηγόρης? Χα! Μάντεψε. Έλα. Είχες κανένα νέο? Εγώ όχι, εσύ? Τίποτα. Άι, θα χάθηκε. Θα πήρε λάθος αεροπλάνο. Καλά, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10 δευτερόλεπτα πριν τα ρολόγια μας γράψουν 7 ακριβώς. Η πρώτη έκδοση είναι στον αέρα εδώ και μία ώρα. Καλή. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες και σε όσους μας βλέπουν σε Κύπρο, Αμερική και Αυστραλία. Καλησπέρα και από εμάς.